Δύο από τα μεγαλύτερα trends των εποχών είναι το brunch και το homemade food. Σήμερα θα τα συνδυάσουμε και τα δύο. Η Μαρίνα Χρονά θα μαγειρέψει σπιτικό brunch και ο Ηλίας θα στρώσει το τραπέζι. Πήραμε ό,τι χρειαζόμαστε από τη Βίκο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σήμερα για το κυριακάτικο μπραντς θα μαγειρέψω τραχανά με φέτα, μανιτάρια και φουντούκια. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο να λιώσει. Προσθέτουμε το θυμάρι και τον τραχανά και καβουρδίζουμε για 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε γάλα, νερό, αλάτι και πιπέρι. Αφήνουμε να μαγειρευτεί και δεν ξεχνάμε να ανακατεύουμε συχνά. Σε ένα τηγάνι βάζω λίγο ελαιόλαδο να κάψει και σοτάρω τα μανιτάρια μαζί με λίγο θυμάρι μέχρι να πάρουν χρυσό χρώμα. Μόλις είναι έτοιμος ο τραχανάς, αποσύρω από τη φωτιά, προσθέτω τη φέτα και ανακατεύω καλά. Σερβίρω τον τραχανά και βάζω από πάνω τα μανιτάρια και τα σπασμένα φουντούκια. Αφού η Μαρίνα μας έδειξε πώς να φτιάξουμε ένα σπιτικό μπραντς για τους φίλους μας, εμείς θα σας δείξουμε πώς θα το σερβίρετε και θα στρώσετε ένα ωραίο τραπέζι. Το μπραντς είναι ένας υπέροχος τρόπος να βρεθείς με την οικογένειά σου και φίλους αργά το πρωί της Κυριακής. Εξάλλου, αυτός είναι και ο όρος του μπραντς. Breakfast και lunch μαζί. Για το στρώσιμο του τραπεζιού δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Μη φοβηθείς να χρησιμοποιήσεις χρώμα στα πιάτα, στα σουβέρ, τις χαρτοπετσέτες, γιατί όχι ακόμα και στα ποτήρια. Με τον τρόπο αυτό θα φωτίσεις το τραπέζι και θα φτιάξεις τη διάθεση σε όλους τους καλεσμένους. Στο κέντρο τοποθέτησε μεγάλες πιατέλες για το σπιτικό κέικ ή τα γλυκά. Εμείς επιλέξαμε χρωματιστά μάκαρονς που ταιριάζουν με το στολισμό, αλλά είναι και από τα αγαπημένα μας. Αφού σερβίραμε τον τραχανά στα μπολάκια μας, είναι η ώρα για τα τόπινγκ. Φουντούκι, μαντάρια και φέτα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους φίλους μας. Ελπίζω να μην αργήσουν γιατί πεινάω πάρα πολύ. Κι εγώ.